Και λοιπόν, μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο πρώτο Minecraft gameplay μετά από πόσα χρόνια, παιδιά. Πω, είναι απίστευτο, το λέω και ανατριχιάζω. Εγώ να παίξω Minecraft σε βιντεάκι στο YouTube, αν δεν κάνω λάθος, από το PS3 που είχα κάνει κάτι στυλ τασούπολ και κάτι τέτοιες μαλακίες που είχαμε κόσμο και τα λοιπά και έχτιζα πράγματα. Πλέον είμαστε 2021, είμαστε PC, τότε τα βιντεάκια ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 2016 και τέτοια φάση. Έχουν περάσει τα χρόνια όπως καταλαβαίνετε και ήρθε η ώρα να σας κάνω μια ξενάγηση στον κόσμο μου εδώ πέρα στο Minecraft. Να το δείτε κι εσείς λίγο και να μου πείτε κι εσείς κάτω στα comments αν σας αρέσει και πώς σας φαίνεται γενικά ο κόσμος αυτός, έτσι σαν ιδέα. Και λοιπόν, αν είναι παιδιά, δεν πολύ λόγο άλλο, ας ξεκινήσουμε για να σας δείξω τα πάντα εδώ πέρα. Όπως καταλαβαίνετε παιδιά, έχω χτίσει εδώ πέρα ένα σπίτι δίπλα σε ένα village, το έχω κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Εδώ παιδιά, όπα, το φάγαμε το φόλι, είχαμε, δεν είχαμε. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι το σπίτι μου. Θα σας ξεκινήσω από τα απλά πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε ένα σπίτι. Εδώ πέρα έχουμε ένα chest γεμάτο καρότα, όπως βλέπετε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία τι είναι όλα αυτά τα καρότα και από πού τα βρήκαμε. Βασικά θα καταλάβετε και εσείς από μόνοι σας σε λίγο που θα δείτε από πού τα βρήκαμε. Επίσης, δώστε μου ένα λεπτάκι να αλλάξω λίγο την κάμερα για να φαινόμαστε καλύτερα. Νομίζω πως τώρα είμαστε εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι μου. Έχουμε εδώ πέρα αυτό το cartography table, εδώ πέρα το stone cutter για να σπάμε τις πέτρες για να κάνουμε σκάλες και τα λοιπά. Θα δείτε, αυτό παιδιά το μηχάνημα μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Εδώ πέρα έχουμε για να φτιάχνουμε φίλτρα, εδώ είναι το κλασικό crafting table, η φούρνη μας. Εδώ πάμε στο δωμάτιό μας, είναι αυτό το δωμάτιό μας, δεν έχω κάτι άλλο εδώ πέρα. Θα κάνω κάποιες αλλαγές πολύ πιθανόν, αν θέλετε προτείνετε μου και εσείς κάτι στα comments. Και εδώ είναι το chest room, το οποίο έχουμε διάφορα πραγματάκια τα οποία εδώ πέρα έχουμε υλικά και γενικά έτσι διάφορα πράγματα τα οποία μας χρησιμεύουν είτε σε mining, είτε πράγματα που έχω βρει ή πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε κτλ. Λοιπόν, να σας δείξω μία εδώ το lobby, θα πάμε και προς τα εκεί για να σας δείξω τι είναι. Και από εδώ είναι το nether portal, το οποίο θα πάμε στη συνέχεια για να δείτε και λίγο το nether. Θα πάμε λίγο να το κάνουμε έτσι μια μικρή ξενάγηση, τσάκα τσάκα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έχουμε και από εδώ πέρα κάτι πορτούλες οι οποίες θα σας εξηγήσω. Βασικά και θα σας εξηγήσω, καταλάβετε το που μας οδηγούν. Εδώ πέρα είναι η ξύλινη γέφυρα η οποία μας καταλήγει. Εδώ πέρα η οποία είναι με μια τεράστια παιδιά φάρμα. Δείτε την, δηλαδή εκάτσα, με πήρε μια ώρα περίπου για να το χτίσω όλο αυτό εδώ πέρα. Μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά παιδιά είναι πραγματικά πάρα πολύ. Δηλαδή δείτε, έχουμε πόσα καρότα, πόσες πατάτες, το οποίο μας χρησιμεύει για φαγητό και τα λοιπά, και το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουμε να τρώμε και να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Δηλαδή τα καρότα θέλουμε για φαγητό, για να κάνουμε tame τα ζώα και τα λοιπά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα άγαλμα το οποίο είναι πολύ ωραίο το βράδυ. Βασικά όχι άγαλμα, είναι κλειπτό, ας το πούμε. Πώς καταλέγεται, δεν με έρχεται αυτό στο μυαλό, πώς ακριβώς λέγεται. Αυτό το έκανα γιατί είχα κάνει ένα παρόμοιο στην Τασούπολη. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Και σκέφτηκα πως από τη στιγμή που το είχα κάνει εκεί θα ήταν καλό έτσι να το κάνω για να με θυμίζει λίγο την παλιά Τασούπολη. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όσοι βλέπατε Τασούπολη, που μιλάμε, ήταν άλλες εποχές έτσι. Άλλο Minecraft τότε, με πολύ πιο άγνα γραφικά κτλ. Okay. Ήταν και τότε διασκεδαστικό, είναι και τώρα εξίσου διασκεδαστικό. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια φάρμα, πολύ ωραία φάρμα, δείτε εδώ πέρα, τίγκα στα γουρουνάκια. Οκ, ας ταΐσουμε και μερικά, ας κάνουμε tame μερικά γουρουνάκια. Να μας κάνουν μικρά γουρουνάκια. Έχουν πλάκα εντωμεταξύ αυτά τα πράγματα. Και γενικά εδώ πέρα δίνω καρότα στα γουρούνια και κάνουν γενικά αναπαραγωγή, ωραία πραγματάκια. Και αυτά εδώ πέρα όλα τα γουρουνάκια θα γίνουν κάποια στιγμή ωραίες μπριζολίτσες για να έχουμε φαγητό και από κρέατα και τα πάντα. Ωραία, συνεχίζουμε και από εδώ φεύγουμε. Στην πορεία έχουμε αυτήν εδώ πέρα τη γεφυρίτσα, η οποία μας πάει σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι προς τα δεξιά που πάμε προς το βουνό και η άλλη είναι προς τα αριστερά που θα σας δείξω μετά που θα πάμε. Και έχουμε να κάνουμε κάτι εδώ πέρα που θα πάμε μετά. Προς το παρόν θα πάμε από εδώ πέρα, όπου όπως βλέπετε έχω φτιάξει εδώ πέρα ένα μονοπάτι. Είναι μια ωραία διαδρομή που γενικά είναι διασκεδαστική, το οποίο θα μας πάει σε ένα μέρος πολύ όμορφο, το οποίο θα σας δείξω αμέσως τώρα. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε τα τουνελάκια. Είναι γενικά, το έκανα έτσι, το διαμόρφωσε, είναι ωραία φάση. Εδώ πέρα βασικά ήταν λοφάκι και το έκανα έτσι το τούνελ. Εδώ είναι σκαλιά. Και εδώ έχει και άλλα σκαλιά έτσι που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Νομίζω πως το έκανα καλή διαμόρφωση. Με πήρε και εδώ αρκετή ώρα για να τα χτίσω όλα αυτά. Εδώ πέρα έχω κάνει κάποια δέντρα εδώ. Εγώ τα έχω φυτέψει αυτά τα δέντρα. Αυτό το δέντρο ήταν μόνο εδώ. Τα άλλα τα υπόλοιπα εγώ τα φύτεψα. Και εδώ έχω ανοίξει λίγο το χώρο. Παιδιά, έχω βάλει εδώ ένα campfire.
Όπα, μια γατούλα, αλλά που είναι η γατούλα τέλος πάντων, να την αφήσουμε την γατούλα. Και εδώ είναι το σπιτάκι μας, το οποίο είναι εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Έχουμε εδώ τη θέα και εδώ πέρα ακόμα μια θέα. Δεν έχω βάλει πολύ μεγάλο rendering distance για να μην έχουμε προβλήματα στο record. Μπορώ βέβαια να βάλω μεγαλύτερο rendering distance, αλλά δεν θέλω να έχουμε κάποια προβληματάκια στο record, γιατί το OBS δημιουργεί που και που μικρά λαγκάκια, τα οποία ελπίζω αυτή τη στιγμή να είναι όλα κομπλέ εσείς στο βίντεο που παρακολουθείτε. Και τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε από εδώ και να σας δείξω το που οδηγεί ο υπόλοιπος δρόμος. Προχωράμε λοιπόν όλη ευθεία για να πάμε εκεί που σας είπα εγώ πριν. Εν τω μεταξύ, παιδιά, παίζει να υπάρχει κάποιο delay μικρό μεταξύ της κάμερας και του ήχου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι πρόβλημα το OBS, το οποίο μάλλον περιμένουμε patch για να μας διορθωθεί. Έχει κάποιο μικρό lag δηλαδή το record και τα λοιπά. Ελπίζω πάντως να είναι όλα καλά. Και από εδώ ήταν η διαδρομή όπου πήγαμε από πριν, που ήταν η φάρμα και τα λοιπά. Και τώρα θα συνεχίσουμε όλη ευθεία, όπου περνάμε εδώ πέρα με μια μίνι γεφυρίτσα πάνω από την ζούγκλα, η οποία είναι μια μικρή ζούγκλα. Τα οποία δέντρα, να τονίσω, δεν σας είπα και πριν, είναι δικά μου αυτά τα δέντρα. Δηλαδή εγώ τα φύτεψα, γιατί εδώ πέρα δεν είχε παιδιά ούτε ένα δέντρο αυτή εδώ η περιοχή. Δηλαδή για να βρίσκαμε δέντρα θα έπρεπε να προχωρήσουμε πολύ κάτω, δηλαδή προς τα εκεί. Και εγώ βαριόμουν να πηγαίνω προς τα εκεί και έκανα εδώ πέρα κάποια δέντρα, φύτεψα. Λοιπόν, εδώ είναι το portal, εδώ είναι βασικά το αρχικό lobby. Εδώ πέρα μας οδηγεί και εκείνη η μικρή γεφυρίτσα, μας βγάζει εδώ πέρα πίσω. Εδώ είναι ένα trader με λάμα, δεν ξέρω πώς καταχώθηκε εδώ πέρα. Από εδώ ο δρόμος μας βγάζει προς το χωριό και από εδώ στο μέρος όπου θέλουμε να πάμε, το οποίο θα δείτε τι είναι. Εδώ ευθεία θέλω να φτιάξω ένα project το οποίο θα είναι ένα δεντρόσπιτο, αλλά δεν έχω ακόμα καν αρχίσει να το χτίσω. Μπορεί να το κάνουμε και σε κάποιο μελλοντικό βίντεο, αν σας αρέσει αυτή η σειρά κτλ. Προς τα εδώ, παιδιά, προχωράμε όλο ευθεία. Εδώ είναι ένα ακόμα πόρταλ το οποίο ήταν έτοιμο. Έκανα εδώ πέρα μια σκαλίτσα για να πηγαίνουμε εκεί. Και από εδώ πέρα, λοιπόν, συνεχίζουμε όλο ευθεία, το οποίο θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Εν τω μεταξύ, ναι, θα πάμε να κοιμηθούμε, παιδιά, γιατί νυχτώνει. Μην μας την πέσει κανένα creeper και έχουμε γενικά παρατράγουδα. Okay, θα το κάνουμε και αυτό. Εδώ πέρα πάμε σε ένα τουνελάκι, μικρό σχετικά σε μέγεθος. Εντάξει, είναι ωραία διαδρομή και από εδώ. Και από εδώ πάμε σε μια γεφυρίτσα και μας βγάζει εδώ πέρα σε αυτό το μέρος, το οποίο είναι ένα νησάκι, αρκετά κοντά στο έδαφος όπως βλέπετε και εσείς είναι αυτό το νησάκι. Το οποίο εδώ πέρα θα χτίσουμε ένα μικρό σπιτάκι. Θα χτίσουμε ξέδρα για να πάμε για ψάρεμα, θα βάλουμε δηλαδή εδώ πέρα βάρκες κτλ. Ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε για ψάρεμα. Δεν θα το κάνουμε δυστυχώς σε αυτό το βίντεο, δεν θα χτίσουμε εδώ πέρα κάτι σε αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα απλά θα σας κάνω μια ξενάκιση στον κόσμο. Κάποια στιγμή όμως, αν θέλετε κι εσείς, πείτε μου κάτω στα comments, μπορούμε να χτίσουμε εκεί πέρα το σπίτι. Μπορείτε κι εσείς να με δώσετε ιδέες κάτω στα comments, πείτε εσείς ό,τι θέλετε. Τις καλύτερες ιδέες από αυτές θα προσπαθήσω να τις υιοθετήσω σε κάποια ιδέα και σε κάποιο μελλοντικό βίντεο για να είμαστε ωραία. Όπα, ένα creeper εδώ για να μην έχουμε εκρήξεις. Φύγε, 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 φύγε. Μην μας κάσει το creeper τώρα εδώ, παιδιά. Αν μας κάσει τώρα εδώ το creeper, πάει όλη εδώ πέρα η διαδρομή. Οπότε, ναι. Και είναι ένας λόγος ο οποίος δεν θέλω να έρχομαι κατά εδώ το βράδυ. Γιατί όταν νυχτώνει και πέφτει εδώ πέρα το φως, είναι ζόρικα τα πράγματα. Γιατί έρχονται ζομπάκια κτλ. Και είναι και ο λόγος που έφτιαξα εδώ το τείχος για να έχουμε μια μικρή προστασία κτλ. Τέλος πάντων. Οπότε, ναι. Εδώ είναι το village, by the way. Είναι ωραίο village γενικά. Γι' αυτό τους άλλους έκτισα κι εγώ το σπίτι εδώ κοντά στο village. Είναι ένα ωραία σχετικά village. Και τώρα θα έρθουμε εδώ από την πάνω όψη, η οποία είναι αυτή εδώ. Κατεβαίνουμε εδώ πέρα τα σχαλάκια μας κανονικά και είμαστε πίσω στο σπίτι μας. Πάμε λοιπόν να κοιμηθούμε για να σας δείξω και ακόμα μερικά πραγματάκια. Ωραία, λοιπόν, ξημέρωσε και πάμε να σας δείξω κάποια ωραία πραγματάκια τα οποία θέλω να δείτε. Έχουν να κάνουν αυτή τη φορά με το mining. Έχω βρει βασικά ένα ωραίο cave, το οποίο δεν το έχω πολύ εξερευνήσει ακόμα, γιατί τώρα πρόσφατα το βρήκα και όπως γνωρίζετε και εσείς, το 1.18 στο Minecraft βγήκε πρόσφατα. Έπαιζα τον κόσμο αυτό σε 1.17, αλλά εφόσον πήρε patch και βγήκε το 1.18, έχω πλέον το 1.18 και έγινε rendering και τα νέα caves όπως γνωρίζετε, γιατί το update του 1.18 ήταν αυτό που μπήκανε τα νέα caves. Λοιπόν, από εδώ πάμε προς τα κάτω. Ωραία. Θα το χρειαστούμε αυτό το κουβάκι, αυτό το παίρνουμε. Μην φάμε και πολύ damage. Όπα, έχει και ζόμπι εδώ κάτω, οπότε ναι, να έχουμε λίγο την προσοχή μας. Είμαστε τίγκα στο φαγητό, είμαστε κομπλέ. Οπαλάκια. Αγαπητοί κύριοι ζόμπι, καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Έτσι, μπράβο. Κι άλλος. Καλός. Ή, και creeper. Καλός το. Έτσι απλά γίνεται, παιδιά, η δουλειά. Έχει πλάκα να σπάσει ο obsidian. Α, όχι, είπα, μήπως έσπασε εκεί ο obsidian.
Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω πιο πολύ, μισό λεπτάκι, είναι αυτό εδώ, το οποίο θα βάλω τον κουβά του νερού εδώ πέρα και θα περιμένουμε λίγο, παιδιά, γιατί αν δεν περιμένουμε λίγο θα γίνει χαμός και τα λοιπά. Οπότε καθόμαστε λίγο και περιμένουμε. Γενικά εδώ η περιοχή είναι τίγκα στα irons και στα λοιπά. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχει αρκετά πράγματα να μαϊνάρεις. Έχουμε εδώ πέρα πέτρες και πετρώματα και ό,τι θέλετε κυριολεκτικά. Ωραία, νομίζω εδώ πέρα μας γέμισε το νερό. Θα καταλάβετε τώρα αμέσως, ξαναλέω, για το τι ακριβώς είναι. Θα βάλουμε και ένα torch για να ξέρουμε στο που περίπου κάθεται η τρύπα. Είναι λίγο περίεργος ο τρόπος που το έχω κάνει. Το λειτουργό το νερό εδώ σαν ένα σανσέρ, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Και μας βγάζει εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα από τα πολλά νέα caves που έχουν. Βασικά όχι ένα από τα πολλά, είναι τα caves τα καινούργια που έχουν μπει στο Minecraft, τα οποία είναι αυτά εδώ και πραγματικά δεν ξέρω. Με φαίνονται φοβερά εντυπωσιακά, δηλαδή δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε παράπονο ότι είναι χάζα μάρα και τα λοιπά. Έλα σκάσει καλό μου, μπράβο, έτσι ωραίος, να μας ανοίξει εδώ και λίγο το χώρο. Είναι τίγκα, παιδιά, στα mobs εδώ κάτω, δηλαδή, δείτε, έχει ακόμα και mob εδώ πέρα με σκέλετον, ο οποίος έχει enchanted bow, απίστευτο, έτσι. Τώρα είμαι και αυτό, το οποίο είναι knockback. Άδε, εξαφάνει τι είναι. Εγώ πάτσα το καθαρίσω το σκέλετον, ό,τι και να έχει. Ω, μας το πέταξε. Unbreaking. Έλα, είμαστε τυχεροί, θα έχουμε bow με unbreaking, έτσι. Και γενικά εδώ είναι τίγκα στα mobs, τα οποία, okay, ναι, είναι mobs. Και τέτοια φάση, απλά έχουμε τα mobs. Και ναι, είναι, εντάξει, είναι ένα ωραίο μέρος. Εδώ τι έχει, εδώ έχει skeletons και creeper. Ο, μας έκαναν εδώ την έκρηξη. Καθίστε να το φάμε το skeleton, μας φάει. Ωραία, πολύ ωραία, λοιπόν. Μας τέλειωσαν, κρίμα, μας τέλειωσαν τα τόξα, δεν πειράζει όμως. Ω, παιδιά, δεν βλέπω τίποτα. Αμάν. Την τρώμε. Όχι. Όχι. Λοιπόν, by the way, έχω ένα καλό. Έχω βάλει keep inventory για να μην έχουμε τέτοια παρατραγούδα. Και πάλι καλά να λέμε που έχουμε αυτό το keep inventory και μας τα προσέχει όλα και είμαστε έτσι, ξέρω εγώ, κομπλέ. Γι' αυτό ούτως ή άλλως πολλές φορές. Ω, καλό στο baby zombie. Ω, τι κρατάει. Κρατάει φιαράκι το baby zombie. Μη. Δεν μπορώ να το πετύχω το καμπέρι. Θα μας... Μ' άφησε ένα HP το παιδί, δηλαδή. Απίστευτο. Τέλος πάντων, κάπου εδώ, παιδιά, λέω να κλείσω το βίντεο, γιατί βλέπω ότι βγαίνει αρκετά μεγάλο. Προσωπικά εδώ στο record που κάνω εγώ έχει βγει 15 λεπτά, εσείς πολύ πιθανόν αρκετά λιγότερο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ένα like πολύ. Θα έχουμε κατασκευές εδώ στον κόσμο, άμα γουστάρετε κι εσείς. Και αν αυτό το βίντεο φτάσει στα 20 likes, θα έχουμε και part 2 κάποια στιγμή. Αυτά λοιπόν για σήμερα, σας ευχαριστώ όλους σας, γεια σας.